Η χώρα διέρχεται κρίσιμες στιγμές. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε με αίσθημα εθνικής ευθύνης το μέλλον της πατρίδας, αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα την παρούσα πολύμορφη κρίση. Ανέλαβα την ευθύνη της διακυβέρνησης σε μια στιγμή που η χώρα βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας. Πήραμε στους ώμους μας τις αμαρτίες άλλων. Με αφοσίωση η κυβέρνησή μας δίνει 20 μήνες τώρα τη μάχη για τη διάσωση της χώρας και έχει μείνει η χώρα όρθια, ανοίγοντας και προοπτικές μεγάλων αλλαγών. Ζήτησα η προσπάθεια αυτή να πάρει τα χαρακτηριστικά μιας κοινής εθνικής προσπάθειας. Το καθήκον είναι εθνικό, όχι κομματικό. Έκανα συνεχείς προτάσεις συνεργασίας προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα επανήλθα με νέες προτάσεις προς τους αρχηγούς όλων των κομμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία εθνική συνεννόηση. Αποσαφήνισα ότι δεν εξάρτησα ποτέ την ευθύνη μου από αξιώματα. Παρά τη δική μου στάση, η αξιωματική αντιπολίτευση διαχειρίστηκε την όλη αυτή προσπάθεια με επικοινωνιακούς όρους και όχι με όρους πολιτικής και εθνικής ευθύνης. Πριν καν συζητηθεί και η ουσία, τέθηκαν δημοσίως όροι που δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί, διότι κρατούν τη χώρα σε παρατεταμένη αστάθεια και εσωστρέφεια, ενώ το μείζον εθνικό θέμα είναι η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους. Έχω μάθει στη ζωή μου να δίνω μάχες για την πατρίδα, για την οικονομία, για τους πολίτες, για αξίες. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες των πράξεών μας απέναντι στη χώρα. Εγώ θα συνεχίσω στον ίδιο δρόμο, το δρόμο του καθήκοντος, μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη και τον ελληνικό λαό. Αύριο θα σχηματίσω νέα κυβέρνηση και αμέσως μετά θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Είναι